το πώς τελικά αλλάζει η ψυχοσύνθεση του γυναικείου πληθυσμού όταν θα μπει στην εμμηνόπαυση, αν υπάρχουν λύσεις, τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες. Σίγουρα μιλάμε για ένα μεταβατικό στάδιο, μιλάμε για ένα στάδιο το οποίο κρατάει κάποια χρόνια, μιλάμε για ένα στάδιο το οποίο ωστόσο έχει τέλος, υπό την έννοια του ότι τα πάθη εντός εισαγωγικών των γυναικών έχουν τέλος, ειδικά σε εκείνη και την φάση, και μιλάμε για ένα εντός εισαγωγικών χτύπημα, αν μπορούμε να το πούμε, σε μια γυναίκα η οποία χάνει ουσιαστικά την αναπαραγωγικότητά της σε εκείνη και τη φάση που βρίσκεται. Ταυτόχρονα, Λευτέρη, ίσως πολλές φορές αυτό συνδυάζεται με κάποια άλλα χτυπήματα εντός εισαγωγικών που μπορούν να υπάρχουν στο βιολογικό κομμάτι της ζωής τους, όπως για παράδειγμα διάφορες άλλες αρρώστιες οι οποίες μπορούν να ενσκύψουν σε εκείνη και τη φάση, ή αντίστοιχα στο προσωπικό, στο οικογενειακό κομμάτι. Ας μην ξεχνάμε ότι πολύ συχνά, ειδικά οι γυναίκες και οι άντρες εκείνη την ηλικία χάνουν τους γονείς τους. Για παράδειγμα, πενθούν δηλαδή κάποια πρόσωπα συγκεκριμένα και αγαπημένα. Όπως επίσης και τα διάφορα προβλήματα τα οποία μπορούν να υπάρχουν είτε στον προσωπικό είτε στον επαγγελματικό τομέα γενικότερα. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν αθρηστικά μαζί με τη συγκεκριμένη δύσκολη φάση για το γυναικείο πληθυσμό. Δεν υπάρχει ωστόσο κάποιο ηλικιακό σημείο στο οποίο έρχεται τελικά η εμμηνόπαυση, σε κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστό. Ναι, είναι ξεχωριστό και έτσι. Φαίνεται ότι τουλάχιστον ως προς την ψυχική υγεία. Τι λένε κάποιοι ότι από τα 45 ότι... μέχρι τα 50, γι' αυτό το επισημαίνω, ας πούμε. Φαίνεται ότι ως προς την ψυχική υγεία οι γυναίκες οι οποίες περνούν εμμηνόπαυση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηλικία, μάλλον την περνούν καλύτερα υπό την έννοια του ότι έχουν τα λιγότερα προβλήματα στο επίπεδο της ψυχολογίας τους. Λοιπόν, υπάρχουν μύθοι και αλήθειες όμως όσον αφορά την εμμηνόπαυση. Θέλω να τα δούμε λίγο διεξοδικά. Υπάρχουν μύθοι και αλήθειες και έχω έτσι σταχυολογήσει κάποιους μύθους οι οποίοι υπάρχουν και αντίστοιχα κάποιες αλήθειες. Πρώτον είναι το ότι η εμμηνόπαυση, πρώτος μύθος, το ότι η εμμηνόπαυση δεν μπορεί παρά να προκαλεί δυστυχία. Είναι ένας μύθος ωστόσο, δεδομένου του ότι έτσι η εξάψεις, η ευερεθιστότητα και όλη αυτή έτσι η δυσφορία η οποία υπάρχει, οφείλουμε να πούμε, όπως το είπαμε και προηγουμένως, ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Κάποιες γυναίκες, ωστόσο, ισορροπούν σε μια καλύτερη ισορροπία σε σχέση με αυτήν την οποία είχαν μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακό κάποιες φορές τουλάχιστον, δεδομένου ότι κάποιες γυναίκες βρίσκονται σε μια καλύτερη φάση με το τέλος της εμμηνόπαυσης. Η δεύτερος μύθος ο οποίος υπάρχει είναι ότι όλα είναι στο μυαλό σου, ότι όλα μπορείς να τα κάνεις, να βελτιώσεις την κατάστασή σου με το μυαλό, την κατάσταση της ψυχικής υγείας με το μυαλό. Αυτές είναι και οι συμβουλές κάποιες φορές που γίνονται. Αυτές είναι και οι συμβουλές, δυστυχώς ακριβώς, που υπάρχουν από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και κυρίως από το ανδρικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει γύρω. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, κακά τα ψέματα τουλάχιστον σε εκείνη και τη φάση. Αυτό λοιπόν το οποίο αισθάνονται μια γυναίκα η οποία ακούει κάτι τέτοιο είναι ότι αισθάνεται περαιτέρω ενοχές. Δηλαδή, ναι, μεν. Αισθάνομαι ότι αισθάνομαι, αλλά αισθάνομαι και ενοχές που αισθάνομαι κάπως έτσι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προωθείται, ειδικά σε εκείνη και τη φάση, Λευτέρη, είναι το λεγόμενο ασυμπτωματικό μοντέλο, δηλαδή το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συμπτώματα, σε σχέση με το ότι μιλούμε ότι πρέπει να υπάρχει ο πόνος και η δυσφορία που πρέπει να τον καταλαβαίνουμε τουλάχιστον τα άτομα τα οποία βρισκόμαστε στο άμεσο οικογενειακό ή φιλικό, τέλος πάντων, περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, ένας τρίτος μύθος, άμεσα συνδεδεμένος με το δεύτερο μύθο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι ότι μέσω των ορμονών η γυναίκα μπορεί να συνεχίσει να ζει κανονικά, παίρνοντας ορμόνες. Τουλάχιστον ως προς τον ψυχολογικό τομέα, υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες αποφασίζουν και βρίσκονται μάλλον σε μια καλύτερη ψυχική ισορροπία στη συνέχεια, στο τέλος, μετά την εμμηνόπαυση, όταν υπάρχουν. Δεδομένου του ότι ξέρεις, μέχρι εκείνη τη στιγμή η γυναίκα ίσως θεωρείται ότι πρέπει να είναι ελκυστική, πρέπει να είναι διαθέσιμη, πρέπει να είναι ερωτική, πρέπει να είναι μια αφοσιωμένη σύζυγος, ενώ αποφασίζει από εκείνη και τη φάση να περάσει σε κάποιους διαφορετικούς ρόλους, ίσως ρόλους που προσπαθούν να ορίσουν τον εαυτό τους με έναν διαφορετικό, ίσως πιο όριμο τρόπο και πιο σίγουρο τρόπο σε σχέση με αυτόν τον οποίο είχαν ορίσει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζει η ψυχοσύνθεση της γυναίκας, αλλάζει και η σεξουαλικότητα. Ναι. Αλλάζει και η σεξουαλικότητα, δεδομένου του ότι οι ορμόνες από εκεί και πέρα αλλάζουν και αλλοιώνονται. Σαφέστατα μειώνεται η ορμόνη της σεξουαλικότητας, η στραδιόλη, σίγουρα. Ωστόσο, μιλούμε για έναν κόλπο της γυναίκας που σε εκείνη και τη φάση είναι περισσότερο στεγνός και περισσότερο έτσι άκαμπτος. Μάλιστα, σε μια έρευνα η οποία είχε γίνει από το Ελληνικό Σεξουαλογικό Ινστιτούτο, συμμετείχε μάλλον και το Ελληνικό Σεξουαλογικό Ινστιτούτο, σε συνδυασμό με πανευρωπαϊκή έρευνα ήταν, φάνηκε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι γυναίκες, σε ένα ποσοστό κοντά στο 80%, παρουσίαζαν σεξουαλική δυσλειτουργία. Σε ένα ποσοστό μικρότερο βεβαίως, σε ένα ποσοστό 30%, περίπου μια στις τρεις γυναίκες, παρουσίαζε μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας. Σε ένα ποσοστό επίσης 30% πόνο
κατά την επαφή, τη λεγόμενη δυσπαρεύνεια, από εκεί και πέρα και σε ένα περίπου ποσοστό, πάλι 30%, 27% συγκεκριμένα, είχαμε δυσκολία στην επίτευξη του οργασμού. Από εκεί και πέρα όμως, τα καλά νέα με βάση αυτή την έρευνα είναι ότι αυτός ο σεξουαλικός χειμώνας ο οποίος υπάρχει, ουσιαστικά κρατάει λίγο χρονικό διάστημα και φαίνεται ότι μετά την παρέλευση κάποιων ετών, για παράδειγμα, λίγων ετών σαφέστατα, από εκεί και πέρα υπάρχει και επιστρέφει σεξουαλική επιθυμία όπως ήταν ή σε μια κατάσταση τέλος πάντων περίπου όπως ήταν μέχρι πριν από την περίοδο της εμμηνόπαυσης. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν κάποια στοιχεία, κύριε Λευτέρη, τα οποία βοηθούν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Για παράδειγμα, η ύπαρξη μιας σίγουρης, μιας καλής, μιας ποιοτικής σχέσης, η οποία βοηθάει την καλή σεξουαλική υγεία ακόμα και εκείνης της περίοδου. Σαφέστατα νομίζω ότι μια μακρόχρονη, κουρασμένη ωστόσο σχέση, μια σχέση η οποία έχει φθαρεί, μια σχέση η οποία δεν βοηθάει, δεν λειτουργούσε σεξουαλικά μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, νομίζω ότι συνεχίζει ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες να μην λειτουργεί καλά. Ωστόσο, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε, όπως ίσως έχει γίνει ένα πολύ μικρό σλόγγαν το οποίο κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, το ότι μιλούμε για εμμηνόπαυση και όχι για σεξόπαυση. Πάντως, όταν απευθύνεσαι και μιλάμε τόση ώρα και για την εμμηνόπαυση, το μυαλό μου πηγαίνει βεβαίως και στο αντρικό φύλο. Γιατί νομίζω περισσότερο μερίδιο ευθύνης όσον αφορά την καταλάγιαση, την καταπράιν. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Ναι, ναι. Να καταπράιν. Μπράβο. Όλα αυτά που περνάει η γυναίκα. Ακριβώς. Νομίζω παίζει το ρόλο του και ο άντρας κυρίως, το άλλο φύλο. Και το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Ακριβώς. Έτσι. Και δεν ξέρω, πολλοί θα αναρωτιούνται πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Θα το δούμε όμως και στην πορεία. Mm-hmm. Θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι της κατάθλιψης, γιατί ξέρω ότι μετά βεβαίως από όλα αυτά τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, ψυχολογικά και μη, έρχεται το κομμάτι της κατάθλιψης. Δεν ξέρω τελικά αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος και από άλλες φορές όταν μιλάμε για αμυγώς καταθλιπτικά άτομα. Ναι. Σαφέστατα, όταν μιλούμε για αμυγώς καταθλιπτικά άτομα, τα οποία ήταν αμυγώς καταθλιπτικά πριν την εμμηνόπαυση, σαφέστατα στη διάρκεια της εμμηνόπαυσης δυσχεραίνεται η κατάσταση. Φαίνεται πάλι με έρευνα η οποία έχει γίνει ότι μιλούμε για ποσοστά δυσθυμίας, δηλαδή ελαφράς μορφής κατάθλιψης, για να γίνουμε κατανοητοί και στους ακροατές μας, ή αντίστοιχα κατάθλιψης, μιλούμε για ποσοστά γύρω στο 20%. Είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά. Σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, φαίνεται με βάση μια τελευταία έρευνα, που συμμετείχε μάλιστα και Έλληνες συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα, φαίνεται ότι μεγαλύτερη, περισσότερη, πιο έντονη μάλλον είναι η κατάθλιψη στη λεγόμενη περιεμμηνοπαυσιακή περίοδο, δηλαδή στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, και όχι στη μετοεμμηνοπαυσιακή περίοδο, δηλαδή όταν τελειώσει η εμμηνόπαυση, όπου το συγκεκριμένο άτομο, η συγκεκριμένη γυναίκα επιστρέφει στο να αισθάνεται καλά όπως αισθανόταν μέχρι προηγουμένως. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, το ιστορικό της κατάθλιψης είναι ένας πολύ καλός προγνωστικός δείκτης, ούτως ώστε να μας δείξει το κατά πόσον τελικά αυτή η γυναίκα θα εκδηλώσει κατάθλιψη, και ειδικά κατάθλιψη της λοχίας, μάλιστα κάποιοι τη συνδέουν. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα υπάρχουν κάποιοι πιεστικοί, ψυχοπιεστικοί παράγοντες, οι οποίοι ψυχοπιεστικοί παράγοντες επιβαρύνουν την ήδη υπάρχουσα ορμονική δυσκολία την οποία μπορεί να έχει η γυναίκα. Όπως για παράδειγμα που λέγαμε για το θάνατο των γονέων, για το ότι τα παιδιά λίγος πολύ σε αυτή την ηλικία φεύγουν, το λεγόμενο σύνδρομο της άδειας φωλιάς, ή όπως επίσης μπορεί να υπάρχει ακόμα και ένα υπόδεινο διαζύγιο για τη γυναίκα. Έτσι. Γενικότερα, ωστόσο, κλείνοντας, θέλω να πω ειδικά για το συγκεκριμένο κομμάτι ότι γυναίκες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και έτσι έχουν μια καταθλιπτικό μορφό τρόπο σκέψης, δηλαδή μια αρνητικό, θα το έλεγα καλύτερα, τρόπο σκέψης, ίσως είναι βαρύ το καταθλιπτικό μορφό τρόπο σκέψης, μάλλον δεν αντιμετωπίζουν τόσο καλά τη συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή το να έχω θωρακή στην ψυχική μου υγεία από πριν, μάλλον με βοηθάει ούτως ώστε να περάσω αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε πώς μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα μια γυναίκα ψυχολογικά κατά την περίοδο της ζωής. Έτσι. Ναι, ξέρεις, σαφέστατα υπάρχει, θα έλεγα καταρχήν, αν μπούμε στο διαδίκτυο ίσως μέσα, υπάρχουν πάρα πολλά tips, ξέρεις, πολύ μικρά tips, τα οποία περιγράφουν, για παράδειγμα, το πώς μια γυναίκα μπορεί από εκεί και πέρα να έχει κοινωνική ζωή, να γίνει ξαφνικά εξωστρεφής, να ασχολείται με την γυμναστική, να μειώσει την καφεΐνη, να βελτιώσει τη διατροφή της. Εντάξει, είναι νομίζω κάποια στοιχεία όλα αυτά. Θα έλεγα όμως και θα ήθελα να μείνω περισσότερο στο ότι η κάθε γυναίκα, ίσως σε αυτήν εκεί τη φάση, να συνειδητοποιήσει το ότι εκτός από ερωτικό αντικείμενο και εκτός από μητέρα, που αν το θες αυτό το δίπτυχο είναι και αυτό το οποίο στο δυτικό κόσμο μάλλον εμφανίζεται η γυναίκα, είναι μυαλό,
είναι ψυχή, είναι καρδιά, είναι γενικότερα μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Και άρα λοιπόν αυτήν την ολοκληρωμένη προσωπικότητα καλείται σε αυτή τη φάση να επαναδιαπραγματευτεί και να επενδύσει. Και να επενδύσει καθαρά επάνω σε αυτή την προσωπικότητα, η οποία ίσως την είχε αφήσει στο περιθώριο μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα είναι όμως μετά αποδεχτεί από τον περίγυρό της, από τη στιγμή που μπορεί να μην είχε αναπτύξει. Νομίζω ότι από τον περίγυρο ίσως δεν θα είναι αποδεχτή σε πρώτη φάση. Ξέρεις, ο περίγυρος τρομάζει σε οποιαδήποτε αλλαγή. Ο περίγυρος όμως θα πρέπει και να το δεχτεί. Πρέπει να το δεχτεί και νομίζω ότι από εκεί και πέρα, όταν θα καταλαγιάσει όλη αυτή η κατάσταση, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και για τον περίγυρο και θα το καταλάβουν όλοι σε μια καινούργια ισορροπία, η οποία θα είναι και πιο ουσιαστική και πιο ποιοτική ισορροπία. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, οτιδήποτε χάνουμε στη ζωή είναι πένθος. Τουλάχιστον εμείς οι ψυχολόγοι κάπως έτσι το λέμε. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πένθος, ωστόσο το κάθε πένθος έχει ή πρέπει να έχει την αποδοχή του. Δηλαδή πρέπει να αποδεχθούμε αυτό που κάνουμε, που χάνουμε και τελικά, για παράδειγμα, να βρεθούμε σε μια καλύτερη, σε μια δημιουργική προσαρμογή, η οποία θα έχει μια νέα πραγματικότητα, η οποία θα είναι και πιο ουσιαστική πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή αυτό να το ξεκαθαρίσει η γυναίκα. Ξέρεις, μιλάμε πλέον για μια γυναίκα, και αυτό είναι και το αισιόδοξο το οποίο οφείλει να σκεφτεί κάθε γυναίκα, ότι είναι ίσως πιο θυμόσοφη. Μια γυναίκα η οποία δεν οφείλει εντός εισαγωγικών να φτιάχνεται, να φτιασιδιώνεται όπως ίσως μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή και να εμφανίσει ένα διαφορετικό προφίλ, το οποίο είναι και ένα προφίλ ίσως πιο ουσιαστικό και πιο όριμο προφίλ και περισσότερο αποδεκτό. Δυστυχώς, ξέρεις, φαίνεται από έρευνες που έχουν γίνει ότι οι γυναίκες στη δυτική κοινωνία, στις δυτικές κοινωνίες, βιώνουν χειρότερα την εμμηνόπαυση σε σχέση με τις γυναίκες στην Ασία. Και αυτό ίσως γιατί έχουν κάποιους ρόλους οι γυναίκες στην Ασία που μάλλον αυτοί οι ρόλοι τους βοηθούν τόσο ώστε να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη χρονική στιγμή. Όπως επίσης, για παράδειγμα, η εργασία είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, οι γυναίκες εργαζόμενες φαίνεται ότι ανταπεξέρχονται πολύ καλύτερα σε αυτή τη δύσκολη στενοπότη την οποία καλούνται να περάσουν. Όπως αντίστοιχα, οι γυναίκες οι οποίες έχουν μεγάλα παιδιά, και αυτό είναι το παράδοξο, από έρευνα πάλι που έχει γίνει, φαίνεται ότι το αντιμετωπίζουν πολύ καλύτερα. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι γυναίκες που έχουν μικρά παιδιά ίσως δεν έχουν συνειδητοποιήσει το ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή, φτάνοντας σε αυτή τη χρονική στιγμή, αισθάνονται ότι έρχεται το πλήρωμα του χρόνου μέσα από μια εντός εισαγωγικών ραγδαία έτσι, κατάσταση που ίσως και οι ίδιες δεν προλαβαίνουν να την, επεξεργαστούν. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει επίσης ένα επιπρόσθετο άγχος στο γυναικείο πληθυσμό πριν έρθει η ώρα της εμμηνόπαυσης, επίσης για το λόγο το ότι κάποια στιγμή θα δεχτώ την εμμηνόπαυση, θα με επισκεφθεί η εμμηνόπαυση? Νομίζω ότι υπάρχει. Έχω ακούσει γυναίκες που λένε ότι να προλάβω να κάνω παιδιά, θέλω να κάνω παιδιά, ναι, θέλω ειδικά, να περάσω καλά. Ειδικά για το συγκεκριμένο, ναι. Ειδικά ναι, για το συγκεκριμένο, ναι. Πριν έχω εμμηνόπαυση. Ειδικά για το συγκεκριμένο, ναι, και μέσα σε μια γυναίκα η οποία καλείται, ειδικά στη σημερινή εποχή, να ανταπεξέλθει σε πολλούς ρόλους. Δηλαδή να είναι πλέον η εργαζόμενη, να είναι πλέον η γυναίκα που θα κάνει καριέρα. Να είναι πλέον η γυναίκα η οποία θα πάρει το πτυχίο της, θα πάρει το μεταπτυχιακό, θα κάνει πιθανά και τη διδακτορική διατριβή. Οπότε λοιπόν, αυτό που πιθανά έκανε στα 20-25 χρόνια, πλέον καλύτερα να το κάνει στα 35 χρόνια, ίσως 35 και χρόνια. Πράγμα το οποίο σαφέστατα δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος σε αυτή τη γυναίκα και την κάνει στο να φοβάται αντίστοιχα την εμμηνόπαυση με τη δαμόκλειο σπάθη της τεκνοποίησης που σε εκείνη τη στιγμή πρέπει βέβαια, να έρθει ειδικά για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Απλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η εμμηνόπαυση αυτή καθεαυτή σε μια γυναίκα η οποία έχει λειτουργήσει όρημα μέσα σε μια σχέση και έχει μια ποιοτική, αν το θέλει, σχέση, νομίζω ότι θα έρθει σε μια φυσιολογική διαδικασία, σε μια διαδικασία που γενικά θα γίνει αποδεκτή και θα την κάνει πιο θυμόσοφη σε σχέση με αυτό το οποίο υπήρχε πριν. Μάλιστα. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αφήσαμε το στίγμα μας ακόμα και για ένα έτσι βασικό θέμα που αφορά τον γυναικείο πληθυσμό για την εμμηνόπαυση. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να αγαπάμε ακόμα περισσότερο τις συζύγους και τις μητέρες μας. Εγώ αυτό μπορώ να πω και μετά από όσα είπες βέβαια και δήλωσες και εσύ κατέθεσες, Νίκο, ακόμα και σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο και ας τους αφήσουμε να ανοιχτούν και να τις αποδεχτούμε όπως και αν είναι. Ακριβώς. Έτσι είναι. Βέβαια. Καλή συμβουλή έδωσα. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Σε ευχαριστώ πολύ. Επόμενη Τετάρτη, Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής, στις 18:30 την επόμενη Τετάρτη και πάλι εδώ κοντά μας με ένα δυναμικό θέμα επίσης.